Πάμε κυρίες και κύριοι στο εξωτερικό δελτίο, εκεί όπου κυριαρχούν αυτή την ώρα. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα Μαντερνάκη. Κυριαρχούν βεβαίως οι καταγγελίες για παρακολούθηση των Αμερικανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο Guardian λέει σήμερα ότι υπάρχει στη ρίστα, παρακολούθησαν και η Ελλάδα και η Ιταλία και η Γαλλία. Ακριβώς. Οι πρεσβείες λοιπόν των τριών αυτών χωρών βρίσκονταν ανάμεσα στους 38 στόχους που παρακολουθούνταν από την Αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Guardian, που επικαλείται φυσικά τον Edward Snowden. Στη λίστα λοιπόν βρίσκεται και η ελληνική διπλωματική αποστολή και η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και οι πρεσβείες της Γαλλίας και της Ιταλίας. Οι μέθοδοι παρακολούθησης περιλάμβαναν από τοποθέτηση κοριών μέχρι παρίσφρηση σε ηλεκτρονικά δίκτυα. Μετά τις αποκαλύψεις του Σπίγκελ πως η Αμερικανική NCA, η Υπηρεσία Ασφαλείας δηλαδή, παρακολουθούσε τη διπλωματική αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ΗΠΑ, ήρθε και ο Guardian τώρα να αναφέρει πως είχαν μπει στο στόχαστρο και πρεσβείες μεμονωμένων ευρωπαϊκών χωρών ανάμεσά τους και η ελληνική. Σε ό,τι αφορά τη Γερμανία, μπορεί η πρεσβεία να μην βρίσκεται μέσα στη λίστα αυτή. Όμως, σύμφωνα με το Spiegel, παρακολουθούνταν εκατομμύρια τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες γερμανικών στόχων, αλλά και ενδεχομένως και η ίδια η καγκελάριος Μέρκελ. Και όλα αυτά, όπως γράφεται, με την έγκριση του Λευκού Οίκου. Φαντάζομαι ότι είναι ένα σκάνδαλο παγκοσμίων διαστάσεων αν αποδειχθούν όλες αυτές οι καταγγελίες και προκαλούν και να ταράξει σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους Αμερικανούς. Φυσικά, γιατί μετά από όλα αυτά, Παναγιώτη, Βρυξέλλες προειδοποίησαν για ενδυνάμει συνέπειε στη διαπραγμάτευση της Διατλαντικής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών που συζητήθηκε πριν από λίγο καιρό, παρουσία του Πρόεδρου Ομπάμα. Οι εταίροι δεν κατασκοπεύουν ένα τον άλλο, δήλωσε η Ευρωπαία Επίτροπος Δικαιοσύνης. Και ο Γάλλος Επίτροπος Μισελ Μπαρνιέ δήλωσε μέσω Twitter ότι οι αμερικανικές εξηγήσεις είναι απαραίτητες και κατεπίγουσες. Ο Μάρτιν Σούλτς, ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, δήλωσε σοκαρισμένος με την υπόθεση και νιώθει πως αντιμετωπίζεται ως εκπρόσωπος του εχθρού. Δηλώσεις είχαμε και από τον Υπουργό Εξωτερικών του Λουξεμβούργου που είπε ότι κάτω από το σχέδιο του πολέμου κατά της τρομοκρατίας δεν μπορούν να τα κάνουν όλα. Η Αμερικανική κυβέρνηση τώρα θα απαντήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση δια της διπλωματικής οδού, ανακοίνωσε η Αμερικανική Εθνική Διεύθυνση Πληροφοριών. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα πούν. Πάμε τώρα όμως, πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχαμε μια τραγωδία με πυροσβέστες. 19 πυροσβέστες βρήκαν τραγικό θάνατο καθώς έδιναν μάχη εναντίον πυρκαγιάς στην Αριζόνα. Βλέπουμε εδώ και τις εικόνες από την πυρκαγιά που ακόμα μένεται, Παναγιώτη. Προσπάθησαν να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες στο λόφο Γιαρνέλ, περίπου 120 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Φίνιξ. Οι πυροσβέστες αυτοί ανήκαν σε μια τοπική ομάδα άμεσης δράσης και άνοιγαν μια αντιπυρική ζώνη για να εμποδίσουν την επέκταση της πυρκαγιάς. Φαίνεται ότι η δική του ζώνη ασφαλείας δεν ήταν αρκετά μεγάλη. Τους πρόλαβε η πυρκαγιά, εγκλωβίστηκαν και κάηκαν. Η πυρκαγιά ξεκίνησε την Παρασκευή, έχει κάψει χιλιάδες στρέμματα και μάλιστα απομακρύνονται οι κάτοικοι των κοντινών περιοχών από τα σπίτια τους. Ενώ σήμερα αναμένεται και ομοσπονδιακή βοήθεια για την κατάσταση. Υπάρχουν πολύ ψηλές θερμοκρασίες στην περιοχή. Υπάρχουν πολύ ψηλές θερμοκρασίες στην περιοχή. Μέχρι και 50 βαθμούς Κελσίου ψήνεται η κοιλάδα του θανάτου στην Αριζόνα. Υπάρχει και πολύ ζέστη. Επεκτείνονται οι πυρκαγιές. Γύρισε και ο άνεμος και έδωσε όθηση στην πυρκαγιά. Πάμε τώρα στην Αίγυπτο, που ακόμα και τώρα έχουμε συγκρούσεις. Έχουμε συγκρούσεις, έχουμε 7 νεκρούς, έχουμε 613 τραυματίες. Ανάμεσα στους συγκρούσεις μεταξύ υποστηρικτών και αντιπάλων του Προέδρου Μόρση, 5 εκ των νεκρών πυροβολήθηκαν σε πόλεις νότια του Καΐρου. 2 ακόμη σκοτώθηκαν εξαιτίας πυροβολισμών στη διάρκεια επίθεση στα κεντρικά γραφεία της Μουσουλμανικής Αδερφότητας. Βλέπουμε εδώ και τα πλάνα σε προάστιο της πρωτεύουσας. Εκατοντάδες άνθρωποι επιτέθηκαν στο κτίριο ρίχνοντας πέτρες και βόμβες Μολότοφ, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά. 11 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Εκατομμύρια διαδηλωτές έχουν πλημμυρίσει τους δρόμους της χώρας, απαιτούν την παραίτηση του Προέδρου Μοχάμεντ Μόρση στην πρώτη επέτειο της θητείας του και ζητούν την προκήρυξη πρόωρων εκλογών. Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος αυτός απέτυχε να αντιμετωπίσει μείζωνα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα. Και να σου πω, βλέπουμε εδώ και τα εκατομμύρια του κόσμου που έχει συγκεντρωθεί και πολλοί πέρασαν το βράδυ σε σκηνές στην πλατεία Ταχρίρ, όπου και παραμένουν ακόμα και τώρα. Μπορούμε να δούμε την εικόνα που υπάρχει τώρα στην πλατεία Ταχρίρ στην Αίγυπτο. Βλέπουμε ότι συγκεντρώνεται ο κόσμος. Εδώ συγκεντρώνεται σιγά σιγά και πάλι ο κόσμος και βλέπουμε σκηνές και αντίσκηνα που έχουν στηθεί στην κεντρική πλατεία, που έχει γίνει και πλατεία σύμβολο στην Αίγυπτο. Αναμένουμε και εκεί εξελίξεις, να δούμε πώς θα κυλήσει η κατάσταση, αν θα γίνει τελικά, αν θα πέσει η κυβέρνηση Μόρση, αν θα προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές όπως απαιτούν εκατομμύρια Αιγύπτιοι. Δείχνουν αποφασισμένοι πάντως με τη στάση τους, φαίνεται να μείνουν εκεί. Να δούμε πώς θα, ελπίζουμε να εκτονωθεί βέβαια η όλη κατάσταση. Μακάρι. Μιλάμε για νεκρούς και τραυματίες καθημερινά. Εκατοντάδες. Και αυτός δεν είναι ο δρόμος που οδηγεί σε δημοκρατία, από ό,τι φαίνεται. Πάμε όμως στην Βραζιλία, εμείς, Δέσποινα, όπου μπορεί χθες το βράδυ η Βραζιλία να κέρδισε το κύπελο συνομοσπονδιών, αλλά ο κόσμος στους δρόμους
Είχε άλλη άποψη. Ο κόσμος στους δρόμους εδώ και μέρες έχει άλλη άποψη. Ακριβώς. Η Παναγιώτη. Και έτσι έκλεισε με επεισόδιο τελικός του Confederations Cup στη Βραζιλία. Σύμφωνα με τη FIFA, 73.000 άνθρωποι συμμετείχαν στους πανηγυρισμούς για την νίκη της Εθνικής Βραζιλίας επί της Ισπανίας με σκορ 3-0 στο Μαρακάνα. Όπου λατρεύεται ως θεότητα, βέβαια, η Εθνική Βραζιλία. Φυσικά, φυσικά έτσι είναι. Και χιλιάδες άλλοι όμως συγκρούνταν έξω από το Μαρακάνα με τους αστυνομικούς, έξω από το στάδιο λοιπόν, όπου βλέπουμε παραταγμένους και αστυνομικούς. 10.000 αστυνομικοί βρίσκονταν επιποδός για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις διαδηλώσεις. Η πρόεδρος της χώρας, Διούλμα Ρούσεφ, τελικά απέφυγε να παραστεί στο στάδιο για να μην οξυνθούν ακόμα περισσότερο τα πνεύματα. Οι διαδηλωτές πέταξαν πέτρες και βόμβες μολότοφ προς τους αστυνομικούς. Η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα και χειροβομβίδες σοκ. Το τεράστιο αυτό τσουνάμι διαμαρτυρίας στη Βραζιλία, Παναγιώτη, έχει να κάνει και με την οργή του κόσμου, γιατί όπως λένε, εξοδεύονται δισεκατομμύρια για αθλητικές διοργανώσεις και όχι για δημόσιες δαπάνες. Για το Μουντιάλ που έρχεται 14, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, για όλα αυτά, και ο κόσμος πεινάει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα Μανδελινάκη, για όλα τα ρεπορτάζ που μας έδωσες.